ούτε μπορεί να είναι χαρούμενος και να νιώθει ανακουφισμένος επειδή του είπαν ότι θα έχει διευρυμένη εποπτεία. Ούτε μπορεί να είναι χαρούμενος, αγαπητέ Γιώργο και κύριοι συνάδελφοι, επειδή εδώ θα βάλει στο σύνταγμά του προϋπόθεση την αποπληρωμή των δανειστών. Ούτε παράγει δίκαιο. Δεν μπορεί να παράγεται δίκαιο σε μια χώρα όταν είναι δίκαιο ξένων. Διότι αυτή τη στιγμή όλα όσα λέγατε προηγουμένως, αποφασίσουμε και διατάσσουμε ως κυβέρνηση συγκυβέρνηση που στηρίζει τον κύριο Παπαδήμο, αυτά είναι οδηγίες ξένων. Προέρχονται μετά από συμφωνία σε ένα τραπέζι με αυτούς τους οποίους αποκαλούμε τους ανθρώπους τροϊκανούς. Σαν να λέμε εξωγήινους. Σαν να λέμε, εγώ ξέρω ότι στα 63 μου έχω απολέσει στοιχεία της εθνικής μου ταυτότητας. Εγώ ξέρω ότι στα 63 μου αυτή την ώρα μου λένε ότι είμαι ένα είδος κάπου στο Βαλκανικό Νότο, το οποίο είναι είδος που είναι τεμπέλικο, ραγιάδικο, ρουφιάνικο, και ρωτάω. Εγώ δουλεύω, κύριε Παπαδάκη, από τα 16 μου. Όταν ήμουν μαθητής του γυμνασίου μπήκα στην ημέρα την εφημερίδα. Έχω δουλέψει μέρα νύχτα μισό αιώνα. Και είναι αλήθεια, το ξέρουν όλοι. Οι φίλοι μου, οι πάντες. Γιατί ακούω εγώ ότι εσείς, εγώ, οι κυρίες που είναι μαζί σας, οι κύριοι, είναι τεμπέληδες, απατεώνες. Κάθε μέρα όπου διαβάσεις το ελληνικό γένος, η ελληνική φυλή, είναι οι Εβραίοι του 2012. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους Εβραίους, αλλά επειδή τους συμπεριφέρθηκαν όπως τους συμπεριφέρθηκαν με αυτή τη γενοκτονία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι ένα είδος, ξέρω εγώ, μακριά από την αρία φυλή. Και το χειρότερο απ' όλα, αισθάνομαι ότι εδώ στην Αθήνα, αντί να υπάρχει βαθύτατη αλληλεγγύη, κάποιοι θεωρούνται και περιθωριοποιούνται ότι είναι εχθροί του λαού, εχθροί του συμφέροντος της χώρας, εχθροί μιας πορείας πολύ δυνατής, αναπτυξιακής κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, να κλείσουμε το στόμα μας, να κλείσουμε τα μάτια μας, αλλά σε τελική ανάλυση να μην αισθανόμεθα δηλαδή και τόσο γκαγκά ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ρωμό. Και ούτε είναι ανάγκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέγεται ότι σε μια δημοκρατία είναι κίνδυνος, λέει, που ανεβαίνει αριστερά. Είναι αυτό. Εγώ είμαι δεξιός. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στον κοινοβουλευτισμό και στη δημοκρατία. Πιστεύω πάρα πολύ στην πλειοψηφία. Πιστεύω πάρα πολύ στους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεν μπορώ να αντέξω, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Θα κάνετε εκλογές όταν σας πούμε εμείς. Τι είναι αυτό, κύριε Παπαδάκη? Γιώργο μου... Τι είμαι? Εντάξει, δεν είμαι Ευρωπαίος πολίτης, είμαι Ιθαγενής. Ακούμε το ξεφασμά. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα που λέει ότι θα κάνουμε εκλογές όταν οι συνθήκες και η Τρόικα το επιτρέψουν? Ακούμε το ξέσπασμά σου. Δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα. Υπάρχει επειδή είμαι καλής. Σε ευχαριστώ που είμαι καλής. Εντάξει, δεν προσθέτω και τίποτα σε όσα ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές. Ίσως από αυτοί, λόγω κατάστασης οικονομικής, να ξέρουν περισσότερα από μένα που δεν τα έχω νιώσει ακόμα. Ίσως. Στην καθημερινότητά τους... Στην πράξη, τους... περισσότεροι από τους δικούς ανθρώπους αυτή την ώρα που σε βλέπουν εκεί, στην ζουν στο πετσί τους χειρότερα. Στην καθημερινότητά τους ξέρουν περισσότερα, σίγουρα ξέρουν. Πρέπει να βγω στο Real, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά.